Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο βιντεάκι εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Είμαι ο Μάρος Γκορτσίλας και είμαι commercial photographer. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2022 και πάνω απ' όλα με υγεία. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στην φωτογράφησή μας, όπου σήμερα θα φωτογραφίσουμε ένα μπουκάλι ουίσκι μαζί με ένα ποτήρι και θα βάλουμε κάποιες λεπτομέρειες από παγάκια εδώ πέρα, όπως βλέπετε δεξιά και αριστερά, για να έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον η φωτογραφία μας. Επίσης, τη φωτογραφία μας θα την κάνουμε σήμερα με 3 flash. Δεν είναι κάτι δύσκολο το setup, είναι κάτι αρκετά εύκολο. Απλά πρέπει να παίξεις με το φως. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε με το πρώτο μας flash που είναι από αυτή την πλευρά και είναι το Godox το SK400 Mark II μαζί με ένα snoot που χτυπάμε στην ουσία τη φάτσα του μπουκαλιού. Θέλουμε να φωτίσουμε την ετικέτα που είναι πάνω και κάτω. Όπως και αυτό το flash θα είναι το βασικό μας flash από την μπροστά πλευρά. Ό,τι φως παίρνει η μπροστά πλευρά της φωτογραφίας μας θα είναι από αυτό εδώ και μόνο το flash. Επίσης, αυτό εδώ πέρα είναι ένα semi-frosted plexiglass που το χτυπάμε ακριβώς εδώ πάνω και κάνει πιο smooth το φωτισμό μας και πέφτει πιο ομαλά επάνω στην ετικέτα και στο μπουκάλι. Διότι θα χτίσουμε ένα φωτισμό αρκετά smooth, λέγοντας ότι οι σκιές δεν θα είναι σκληρές, θα είναι μαλακές οι σκιές. Και επειδή πίσω μας το background θα έχει κάποια gradients, θα δημιουργήσουμε κάποια τεγκρανταρίσματα, δεν θέλουμε πίσω να είναι smooth ο φωτισμός μας, ενώ μπροστά να είναι πάρα πολύ σκληρός. Και γι' αυτό το λόγο το έχουμε βάλει και αυτό εδώ πέρα. Να μην τα πολυλογώ, θα το δούμε αναλυτικά όταν θα ξεκινήσουμε τη φωτογράφηση. Και πάμε λοιπόν να σας δείξω και τα υπόλοιπα δύο flash που είναι ακριβώς από την πίσω μου πλευρά. Και τα επόμενα λοιπόν δύο flash είναι από αυτή την πλευρά. Το πρώτο είναι το DB400 Mark III μαζί με ένα Honeycomb Grid και ένα Standard Reflector. Επίσης το Honeycomb Grid είναι 10 μοιρών και κάνουμε έναν πολύ ωραίο spotted φωτισμό εδώ πάνω στο background μας, που είναι ένα flawless background άσπρο. Όπως και από αυτή την πλευρά έχουμε πάλι ακόμα ένα DB400 Mark III μαζί με ένα Standard Reflector και ένα Honeycomb Grid 10 μοιρών πάλι, που χτυπάμε ακριβώς εδώ πέρα, πάλι με το ίδιο σκεπτικό και κάνουμε ένα flawless φωτισμό εδώ πέρα. Ο λόγος λοιπόν που τα έχω βάλει και τα δύο να χτυπάνε ακριβώς εδώ πάνω στο background μας είναι ότι επειδή τα τζάμι και το γυαλί γράφει πάρα πολύ ωραία όταν ο φωτισμός έρχεται από πίσω, αλλά επειδή είναι μεγάλη επιφάνεια η λευκή και πέφτει ακριβώς εδώ πέρα και κάνει αντανάκλαση επάνω στο τζάμι, φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες επάνω στο γυαλί και δεν έχουμε και διάφορες αντανακλάσεις, λέγοντας ότι όταν ρίξουμε το flash απευθείας επάνω στο γυαλί θα φαίνονται και κάποια πάρα πολύ φωτεινά σημεία και κάποιες πολύ δυνατές σκιές και φωτισμοί. Οπότε, για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, χρησιμοποιούμε το background μας ως κυρίως φωτιστική πηγή για να φωτίσουμε τα αντικείμενα μας από πίσω και τα παγάκια θα γράψουν πάρα πολύ ωραία και από εδώ και από αυτή την πλευρά και θα δείτε και το αποτέλεσμα ότι θα είναι πάρα πολύ ομοιόμορφο και θα γράψει πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτά, πάμε να περάσουμε και με την κάμερα και να σας δείξω και το setup. Από κάμερα λοιπόν έχουμε την Nikon Z6 μαζί με τον φακό των Nikon 105 Z Mount που είναι ο μάκρο, ο καινούριος της Nikon που βγαίνει για Z Mount. Είναι πάρα πολύ δυνατός φακός και πολύ καλός και πάρα πολύ κοφτερός σαν ποιότητα εικόνας. Έχουμε λοιπόν τον Godox X Pro για να μεταχειριζόμαστε τα flash ασύρματα, ένα trigger για να βγάζουμε ασύρματα τη φωτογραφία και να μην έχουμε καμιά επαφή με την κάμερα, όπως και είμαστε όπως πάντα συνδεδεμένοι με τον υπολογιστή μας για να περνιούνται ασύρματα απευθείας οι φωτογραφίες. Επίσης, οι ρυθμίσεις της κάμερας είναι shutter speed 200, το διάφραγμα είναι στο 10 και το ISO είναι στο 64. Επίσης, το white balance είναι στα 6000 Kelvin. Αυτά λοιπόν και με την κάμερα. Πάμε να περάσουμε να σας δείξω το setup που έχω ακριβώς από πίσω μου, να σας δείξω πώς το έχω στήσει και να περάσουμε στην φωτογράφηση. Και αυτό είναι λοιπόν το setup που έχουμε φτιάξει. Έχουμε το whisky και τα παγάκια. Τα έχουμε σε δύο νοβοπάν επάνω. Όπως και τα νοβοπάν τα έχουμε πιάσει με δύο τσιμπίδες επάνω σε ένα κουτί που έχω κάνει. Τις μαξιλάρες, όπως βλέπετε, τις έχω σε περίπτωση που πέσει κάποιο ποτήρι ή κάποιο μπουκάλι να σωθούν και να μην σπάσουν απευθείας. Και αυτά τα backdrops, τα άσπρα που βλέπετε, τα λευκά τα κυβάκια, είναι κολλημένα με διπλή σόψιος ταινία επάνω στα αυτά τα δύο τα ξύλα. Και αυτά τα δύο τα ξύλα έχουν ένα κενό μεταξύ τους που στην κάμερα φαίνεται το background, το λευκό που είναι από πίσω και γράφει πάρα πολύ ωραία στη φωτογραφία. Όπως και εδώ πέρα έχουμε βάλει στο ποτήρι μέσα ένα ice roll και αυτό είναι ψεύτικο. Και τα παγάκια είναι ψεύτικα, όλα είναι ψεύτικα. Μόνο που το whisky είναι αληθινό, κανονικό. Και όπως είπαμε, το flash που χτυπάει στο background το ένα και το άλλο το flash που χτυπάει πάλι στο άλλο το background. Όπως και εδώ πέρα που έχουμε αυτό το flash που χτυπάει την μπροστά πλευρά και θα είναι το βασικό μας φως που θα έρχεται από την μπροστά πλευρά. Επίσης έχουμε εδώ πέρα το semi-frosted plexiglass για να χτυπάει επάνω και να κάνει smooth το φωτισμό που θα πέφτουν επάνω εδώ πέρα μπροστά. Οπότε αυτά με το setup, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Πάμε να περάσουμε λοιπόν στη φωτογράφηση.
Και αφού ενεργοποιήσαμε λοιπόν το πρώτο μας flash, που είναι το DP400 Mark III, μαζί με το standard reflector και το Honeycomb grid το 10 μοιρών, το χτυπάμε εδώ πέρα πίσω και αυτό το spot που κάνει αυτό το φωτισμό θα φωτίσουμε το μπουκάλι μας, δηλαδή την πίσω πλευρά του whisky, και θα δείξει το χρώμα του whisky, θα φαίνεται πάρα πολύ όμορφα, και να το πούμε ότι αυτός ο φωτισμός θα είναι για το whisky. Οπότε πάμε λοιπόν να τραβήξουμε τη φωτογραφία και να δούμε το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι λοιπόν η φωτογραφία με το πρώτο μας flash που ενεργοποιήσαμε. Και δείτε λοιπόν πόσο ομοιόμορφα γράφει το μπουκάλι από πίσω. Φωτίζει πάρα πολύ ωραία το whisky μέσα. Και όπως είπαμε, επειδή το χτυπάμε από την πίσω πλευρά, κάνει πάρα πολύ ωραίο το γυαλί να φαίνονται όλες οι λεπτομέρειές του. Δείτε λοιπόν το τι εννοώ. Όπως δείτε και τα παγάκια πόσο ωραία φαίνονται και πόσο ωραία γράφουν. Και ακόμα ένα παράδειγμα εδώ στο ποτήρι που το τζάμι γράφει πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αυτά με το πρώτο flash, πάμε να περάσουμε στο επόμενο. Και αφού ενεργοποιήσαμε και το δεύτερο μας flash, που είναι το Godox το DP400 Mark III, μαζί με ένα standard reflector και ένα Honeycomb grid 10 μοιρών, πάλι με την ίδια λογική χτυπάμε ένα spotted φωτισμό εδώ πέρα, κάνει μια ωραία αντανάκλαση επάνω, αλλά με αυτό το flash θα φωτίσουμε το ποτήρι μας και τα παγάκια που συνοδεύουν το ποτήρι. Οπότε, πάμε λοιπόν να τραβήξουμε τη φωτογραφία μας και να δούμε το αποτέλεσμα. Βλέπετε λοιπόν με το ποτήρι πόσο ωραία είναι και εδώ πέρα, που χτυπάει εδώ πέρα, ακριβώς εδώ πέρα, και φωτίζουμε και το ποτήρι μας περισσότερο και κάνει αυτές τις διαβαθμίσεις και τις τονικότητες πάνω στη φωτογραφία μας. Φωτίζεται πάρα πολύ ωραία το ποτήρι. Όπως και εδώ πέρα με αυτό το flash που ενεργοποιήσαμε τώρα, φωτίζουμε και λίγο το μπουκάλι, δίνουμε λίγο παραπάνω φωτισμό εδώ στα πλάγια για να φαίνεται ότι είναι και λίγο γυρισμένο το μπουκάλι, και πάμε να ενεργοποιήσουμε και το επόμενο, το flash το τελευταίο μας. Και το τελευταίο μας το flash είναι το SK400 Mark II μαζί με ένα snoot, που η χρήση αυτού νου θα είναι να φωτίσουμε την μπροστά πλευρά του θέματός μας και θα φωτίσουμε την ετικέτα του μπουκαλιού, λίγο τα παγάκια και αυτά εδώ πέρα τα δύο τα ξύλινα, τα backdrop που θέλουμε να δείξουμε λίγο παραπάνω. Επίσης, χρησιμοποίησα ένα semi-frosted plexiglass για να κάνουμε πιο smooth το φωτισμό που θα πέφτει επάνω στην ετικέτα και να μην έχει κάποιες περίεργες λάμψεις. Όπως και ένα παραπάνω το χρησιμοποίησα διότι και στο background θα έχει αρκετά ντεγκρανταρίσματα, οπότε δεν θα έχουμε πολύ απότιμες σκιές, δεν θα έχουμε έντονες σκιές, και ακόμα ένας λόγος είναι αυτός που το χρησιμοποίησα. Οπότε πάμε να περάσουμε και με αυτό εδώ πέρα το flash και να σας δείξω πώς θα βγει η φωτογραφία μας. Και βλέπετε λοιπόν και με το μπροστά το flash. Δείτε λοιπόν τι εννοώ, ότι κάνουμε πολύ ωραίες και smooth τις σκιές εδώ πέρα, όπως και εδώ πέρα το ίδιο πράγμα, και δείχνουμε λοιπόν γενικότερα μπροστά το τι έχουμε. Όπως και τα παγάκια φωτίζονται λίγο παραπάνω και οι ετικέτες φωτίζονται πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν πόσο ομοιόμορφο φωτίζεται εδώ πέρα, έχει και άλλη τονικότητα εδώ πέρα, άλλο φωτισμό έχει εδώ και άλλο εδώ πέρα, και δείχνει όλη το ανάγλυφο της ετικέτας. Εδώ να σας ενημερώσω ότι αυτά εδώ πέρα τα χρώματα δεν είναι κίτρινα, είναι προς το κίτρινο, γιατί έχει άλλη θερμοκρασία εδώ πέρα και το background είναι άλλη θερμοκρασία, αλλά εμείς στο Photoshop θα τα κάνουμε όλα ίδια. Οπότε πάμε να περάσουμε και στην επόμενη μας λήψη. Πριν τραβήξουμε όμως την τελική μας φωτογραφία, θα κάνουμε 4 απλά πραγματάκια. Ένα, θα χρησιμοποιήσουμε την χρυσή κάρτα στο ποτήρι με το whisky για να κάνουμε το whisky λίγο πιο λαμπερό, να φαίνεται λίγο πιο δυνατό, διότι στη φωτογραφία χωρίς το flash, χωρίς την κάρτα φαίνεται λίγο έτσι πιο ξεθοριασμένο και δεν είναι ωραίο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Επίσης, θα καθαρίσουμε τα αντικείμενα μας εδώ πέρα με ένα μπαλονάκι για να φύγουν τα σκονάκια και να μην έχουμε τόσο χρόνο στο retouch. Όπως επίσης θα βάλουμε λίγο νερό με μία σύριγγα στα παγάκια για να φαίνεται λίγο πιο ρεαλιστικό το αποτέλεσμα. Και το τελικό, αυτό που θα κάνουμε, έχω πάρει τα δύο τα ψεύτικα τα παγάκια και θα τα βάλω ακριβώς από εδώ πάνω από το ποτήρι για να έχει έτσι λίγο πιο παιχνίδι να έχει η φωτογραφία μας. Οπότε πάμε λοιπόν να καθαρίσουμε λίγο τα αντικείμενα μας με το μπαλονάκι. Να φύγουν τυχόν σκόνες και τέτοια πράγματα. Και αφού λοιπόν, επίσης πριν κάνετε την τελική φωτογραφία, να ξανακάνετε ένα νετάρισμα στο αντικείμενο που θέλετε να είναι περισσότερο focus. Να βάλουμε λοιπόν το νερό μας εδώ πέρα. Έτσι να είναι λίγο πιο ρεαλιστικό με τα παγάκια. Σαν να έχουν λιώσει να φαίνονται, κάπως έτσι θέλω.
Τέλεια. Ας βάλουμε και ακόμα λίγο εδώ πέρα και λίγο από μπροστά. Ωραία. Και αυτό λοιπόν που θα κάνουμε τώρα είναι να ενεργοποιήσουμε το live στην κάμερα την κανονική που θα τραβήξουμε τη φωτογραφία και θα προσπαθήσουμε να βρούμε από αυτό εδώ πέρα το flash που ακριβώς κάνει αντανάκλαση απευθείας στον φακό με αυτή την κάρτα για να φωτίσουμε το whisky μας ακόμα περισσότερο. Και αφού λοιπόν έχουμε ενεργοποιήσει το live view, όπως βλέπετε και εδώ στην οθόνη, θα πάρουμε λοιπόν την χρυσή την κάρτα και θα τη βάλουμε ακριβώς εδώ πέρα και θα δούμε πού ακριβώς κάνει την αντανάκλαση για να φωτιστεί περισσότερο το whisky. Εγώ κοιτάζω δηλαδή το ice ball να είναι φωτισμένο. Θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Δείτε λοιπόν πόσο είναι εδώ πέρα και άμα βάλουμε την χρυσή την κάρτα, πώς φωτίζεται. Οπότε πάμε να δούμε το αποτέλεσμα στον υπολογιστή. Δείτε λοιπόν πώς είναι χωρίς την κάρτα τη χρυσή. Πόσο βαρετό φαίνεται εδώ πέρα. Έχει ναι μεν ωραίο το γκραντάρισμα από το background, αλλά μόλις βάλουμε την χρυσή την κάρτα, δείτε λοιπόν, εδώ πέρα αποκτάει πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε μια μάσκα, δηλαδή θα φωτίσουμε, αυτή τη φωτογραφία θα την πάρουμε στο Photoshop και θα φωτίσουμε μόνο το whisky, δηλαδή θα τη χρησιμοποιήσουμε μόνο για το whisky εδώ πέρα το ποτήρι. Οπότε έχουμε λοιπόν και το whisky μας φωτισμένο ωραίο, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία φωτισμένα. Είναι ακριβώς κέντρο και είναι πάρα πολύ ωραία. Και το τελευταίο πράγμα που θα χρησιμοποιήσουμε για την λήψη μας θα είναι τα ψεύτικα τα παγάκια που θα βάλουμε να αιωρούνται ακριβώς πάνω από το ποτήρι. Όπως έχουμε ενεργοποιήσει το live view, πάλι θα το δούμε. Να δούμε να κεντραριστούν ωραία. Εδώ πέρα. Είναι τέλεια εδώ πέρα. Βγάζουμε λοιπόν, να τα βγάλουμε και μια ανάποδα να είναι το μεγάλο πάνω και το μικρό κάτω. Ωραία. Και να δούμε το αποτέλεσμα. Και βλέπετε λοιπόν τη φωτογραφία. Ναι, μεν αυτά θα αφαιρεθούν, δεν μας πειράζει. Και ανάποδα τα παγάκια. Οπότε και αυτή θα είναι η τελική μας η φωτογραφία. Έχουμε λοιπόν μία χωρίς τίποτα απολύτως ευγαλμένη, που θα είναι η βασική μας φωτογραφία. Θα έχουμε μία με την κάρτα που θα φωτίζουμε το ice ball. Εδώ μέσα και θα φωτίσουμε μόνο το whisky. Όπως και μία ακόμα που θα βάλουμε τα παγάκια εδώ πάνω να αιρούνται. Οπότε σύνολο τρεις φωτογραφίες θα τις κάνουμε composite στο Photoshop και θα βγει η τελική μας η φωτογραφία. Αυτή ήταν λοιπόν η φωτογράφησή μας για σήμερα και η φωτογραφία μας ύστερα από Photoshop και merging και των τριών ελλείψεων είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε στην οθόνη σας. Σας ευχαριστώ που μείνετε μέχρι και τώρα στο βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Όπως και αν θέλετε, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media και στο προσωπικό μου, αλλά και στο επαγγελματικό το mrmgk Photography. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται και καινούργια project πολύ σύντομα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά με μια νέα φωτογράφηση. Γεια σας!